Του Χριστού θα διαβάσουμε από το βιβλίο Αποκάλυψης, 1088 σελίδα, τρίτο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 1088. Και προς τον άγγελον της εμφυλαδελφία εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδος, της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου. Ιδώ έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξε το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής σου σατανά ή την εσλέγουση αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθω σύ και να προσκυνήσω συν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσω συν ότι εγώ εσέ αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδώ έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις διαμιλάβει μηδείς των στέφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από το Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ώστες έχει ο Ατίωνας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτης ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός του ζεστός, μέλλον να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου, διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχουν χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και λεϊνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός για να πλουτίσεις και η μάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχήν της γυμνότητός σου και χρήσων τους οφθαλμούς σου με κολούριον δεν να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετανόησον. Ιδού ίσταμαι εις την θύραν και κρούω, αν τις ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω διπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσεις αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει ο Τίωνας ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Δύο ποιμένες, ιδιαίτερα ευλογημένοι, ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Ποιμένας της Λαοδικίας είναι ένας άνθρωπος τον οποίον ο Κύριος εξέλεξε από τον κόσμο, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Αυτός τον ακολούθησε, πιθανόν να προσκολήθηκε σε αυτόν και ο Θεός κατά την ευδοκία του, κατά την πρόθεσή του, κατά την αγαθή βουλή του, τον έχρισε και τον έκανε ποιμένα στην εκκλησία της Λαοδικίας, μια πολύ πολύ πλούσια, μια πολύ πολύ μεγάλη, και επειδή παρέμεινε προσκεκολλημένος, ευλόγησε και την εκκλησία πολύ, την αύξησε, της έδωσε λαό, της έδωσε ευλογίες, της έδωσε πλούτη. Ό,τι ζήταγε ο ποιμένας αυτός, ο Θεός το έκανε. Δεν του χάλαγε κανένα χατήρι. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος σε μία ιδιαίτερη προσωπική σχέση με το Θεό, τον Χριστό, και σε μία ιδιαίτερη ευλογία του Χριστού προς Αυτόν. Κάποια στιγμή όμως έπεσε στην παγίδα. Και αντί να κοιτάει τον Χριστό, κοίταξε τα πλούτη του. Τα πλούτη που του έδωσε ο Χριστός, τις ευλογίες που του έδωσε ο Χριστός, τη μεγάλη εκκλησία, τα πάντα. Και η καρδιά του χάρηκε, ευχαριστήθηκε και είπε μέσα στην καρδιά του, επλούτησα,
είμαι πλούσιος. Θα μπορούσε να είχε πει κιόλας, πολύ πιθανόν, ο Κύριος με πλούτησε, γιατί αυτή είναι αλήθεια, και έγινα πλούσιος. Μου τα έδωσε όλα. Οικογένεια, γιατί είναι ποιμένας, εκκλησία, αυθονία, ειρήνη μέσα στην εκκλησία, ευλογία πανταχώθεν. Δεν έχω να ζητήσω τίποτα άλλο, όλα μου τα έδωσε ο Θεός. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Δεν έχουν χρίαν ουδενός. Όλα όσα ζήτησα μου τα έδωσε, όλα όσα είχα στην καρδιά μου μου τα έδωσε, δεν έχω ανάγκη τίποτα. Δεν έχω να του ζητήσω τίποτα άλλο. Κοιτάει δίπλα του και τα βλέπει όλα τέλεια, πλήρη. Αλλά αυτό το βλέμμα δίπλα του τον έκανε να πάψει να βλέπει όπως έβλεπε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ψηλά ζητώντας. Και ο Θεός βλέπει και τον αγαπάει. Τον αγαπάει πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και λέει, όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω, γι' αυτό σε ελέγχω και σε παιδεύω γιατί σε αγαπάω. Αγαπάει ιδιαίτερα τον ποιμένα της Λαοδικίας. Αλλά πρέπει τώρα να τον ελέγξει, να τον διορθώσει. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος με το λόγο του και ο άλλος τρόπος με τη χριστότητά του δηλαδή και ο άλλος τρόπος με την αυστηρότητά του. Γι' αυτό τον επισκέπτεται και του λέει, εγώ είμαι ο αληθινός, εγώ είμαι ο μάρτης ο πιστός, εγώ είμαι η εξουσία πάσης κτήσεως, σε μένα νίκουν τα πάντα, σε ξεύρω, ξεύρω τα έργα σου, αλλά διαπιστώνω ότι είσαι, δεν ήσουνα, τώρα είσαι όμως, ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, αλλά χλιαρός. Σίγουρο είναι ότι δεν ήσουνα, γι' αυτό και αύξανε η ευλογία μου στη ζωή σου. Δεν ήσουνα χλιαρός, ήσουνα ζεστός. Ήσουνα προσκεκολλημένος στον Κύριο, ήσουνα πιστός. Αλλά τώρα η ευλογία μου σε οδήγησε σε χλιαρότητα. Και αυτός είναι ο κίνδυνος, αδερφοί. Το καλό που κάνω στη ζωή σου σε οδήγησε σε χλιαρότητα. Και πρέπει τώρα αυτή τη χλιαρότητα να την αφαιρέσω. Πρέπει να την γκρεμίσω. Αυτή τη χλιαρότητα πρέπει να τη διαλύσω. Γι' αυτό σ' αγαπάω, σε ελέγχω και σε παιδεύω και σου λέω ότι εσύ λες ότι είσαι πλούσιος και πλήττησες και δεν έχεις ανάγκη τίποτα. Εγώ όμως σου αποκαλύπτω την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν είναι αυτή που βλέπεις. Η αλήθεια δεν είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που νομίζουμε, αυτή που ξέρουμε. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Αυτό που ξέρουμε, που βλέπουμε πάρα πολλές φορές μας αυτοδικαιώνει. Αυτό που βλέπουμε πάρα πολλές φορές μας καθησυχάζει. Και αν μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι καλό, να μας έχει ευλογήσει ο Θεός, να μας έχει βοηθήσει, να μας έχει αγιάσει, να μας έχει καθαρίσει, τότε εφησυχάζουμε. Μπορεί και να καμαρώνουμε. Η καρδιά του Εζεκία επήρθη, λέει ο Λόγος του Θεού, από την ευλογία. Και πολύ εύκολα επέρεται η καρδιά μας από ένα ελάχιστο. Μαγειρεύει ένα φαΐ καλό η γυναίκα μου και λέει ο Έρπτη, ότι το κάνει, λέω παράδειγμα. Καμαρώνει, εγώ το έκανα. Κάνεις μια δουλειά, πετυχαίνει και λες εγώ το έκανα.
Αλλά πριν το μαγειρέψει είχε προσευχηθεί, αλλά ο Κύριος το έκανε. Πριν κάνεις τη δουλειά είχες προσευχηθεί, ο Κύριος το έκανε. Αλλά και ακόμη ο Κύριος το έκανε, αλλά σε μένα. Σε μένα τα κάνει αυτά ο Θεός. Με μένα τα κάνει αυτά ο Θεός. Εγώ είμαι αυτός που βλέπει ο Θεός τα καλά και με ευλογεί. Εγώ είμαι ο πλούσιος. Και χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος, μεταφέρει το κέντρο βάρους της αγάπης του από εκεί που ανήκει στον Κύριο, σε αυτά που του έχει δώσει ο Κύριος. Και έτσι αρχίζει η πτώση, η χλιαρότης. Και γυρίζει και γύρω γύρω και βλέπει ότι αυτός είναι καλύτερος. Δεν είμαι σαν και εκείνον εκεί. Εγώ νηστεύω 3 φορές τη βδομάδα, εγώ αποδεκατίζω. Δεν είμαι σαν τον τελώνει τον άθλιο αυτόν εκεί, τον κακομυριασμένο. Και γυρίζει και γύρω γύρω και βλέπει τον πλούτο του ότι είναι μεγάλος όταν το συγκρίνει με τους ανθρώπους, με τους άλλους. Την ευλογία του ότι είναι πολύ σημαντικότερη όταν τη συγκρίνει με την ευλογία των άλλων. Τη ζωή του ότι είναι πολύ πιο σπουδαία όταν τη συγκρίνει με τη ζωή των άλλων. Και ο Θεός θα διορθώσει. Και την Ελλάδα τη διόρθωσε με την κρίση αυτή ο Θεός, το έκανε, αδερφοί, για να συνέλθουμε όλοι μας, ιδιαίτερα οι χριστιανοί. Γιατί μας τα χάριζε όλα και νομίζαμε ότι είμαστε πλούσιοι, ότι τα είχαμε όλα. Άντε να φτιάξουμε κι άλλο σπίτι, να πάρουμε κι άλλο αυτοκίνητο, άντε να... Όλοι μας, και εγώ το έπαθα αυτό. Ελπίζω να μην το έχετε πάθει εσείς, αλλά εγώ το έπαθα. Άντε να κάνουμε και τούτο, άντε να κάνουμε και εκείνο. Γιατί όλα πηγαίνανε καλά. Με τη χάρη του Χριστού. Ναι, με τη χάρη του Χριστού. Αλλά όχι για να δώσουμε δόξα στον εαυτό μας. Όχι για να είμαστε ικανοποιημένοι ότι ο Θεός εμάς ευλογεί. Αλλά για να δίνουμε δόξα σε Αυτόν και να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί Αυτόν τον αγαπάμε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και λέει: πουλήσατε τα υπάρχοντά σας και μοιράσατε στους φτωχούς. Γίνεται, δεν γίνεται. Και αλλάζουμε και τη διδασκαλία εμείς και το κρύβουμε αυτό. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Μόνο όταν έρθει η δύναμη του Θεού και καταλάβουμε ότι όλα τελειώνουν και δεν μας χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, γιατί φεύγουμε, μπορούμε να το κάνουμε. Και γι' αυτό ο Χριστός μόνο στην εκκλησία των Ιεροσολύμων το είπε, γιατί πρόκειται σε λίγο να καταστραφεί και ήταν άχρηστα όλα αυτά. Να γκρεμίσει. Και θα έρθει και ο καιρός όταν θα βλέπουμε τα πάντα να συντρίβονται, να διαλύονται. Τώρα οι άνθρωποι λένε μακάριος είσαι αν δεν έχεις. Μακάριος είσαι αν δεν έχεις. Αλίμονο σου αν έχεις. Και θα χειροτερεύει αυτό. Ο Θεός να μας κάνει να αγαπήσουμε τον Χριστό, αδερφοί. Να μην λυπόμεθα. Να μην χαιρόμεθα για αυτά που έχουμε και να μην λυπόμεθα για αυτά που χάνουμε. Να δοξάζουμε Ιησούν Χριστόν που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε χλιαροί και θα έρθει ο Χριστός να μας πει θα σε εξενέσω. Τι θα πει θα σε εξενέσω? Θα σε βγάλω μέσα από όλα αυτά που έχεις. Που τα έχεις από την παρουσία μου, θα σε κάνω έτσι, θα σε βγάλω και θα σε μόνος του, δεν θα έχεις τίποτα από τη δόξα σου, από τα καλά σου, από τα θα σε βγάλω. Θα σε εξεμέσω. Και όταν κάνει ο Θεός τέτοια ενέργεια, ο άνθρωπος μένει γυμνός και τετραχυλισμένος, δεν έχει πια τίποτα. Επειδή όμως τον αγαπάει, του δίνει μια τελευταία ευκαιρία και ίσως σήμερα για όλους μας να είναι μια τελευταία ευκαιρία από το Λόγο του Θεού. Μια τελευταία ευκαιρία και του λέει κατάλαβες ότι είσαι φτωχός, γυμνός, τυφλός και λεϊνός. Το κατάλαβες? Το κατάλαβες αδερφέ μου? Το κατάλαβα? Το κατάλαβες αδελφοί μου? Γιατί όλοι εγώ κρίνω εξιδίων τα αλότρια. Εύχομαι κανείς από εσάς να μην έχει την αρρωστημένη καρδιά τη δική μου. Κοιτάζουμε δίπλα μας, γύρω μας, αυτά που μας δίνει ο Θεός και λέμε δόξα στο όνομά σου Κυρία μου.
αλλά δεν είναι αυτό, αδερφοί. Δόξα στο όνομά σου, Κυριέ μου, γιατί με αγάπησες με αγάπηση αιώνια. Δόξα στο όνομά σου, Κυριέ μου, γιατί γεμίζεις την καρδιά μου με την αγάπη σου δια Πνεύματος Αγίου. Δόξα στο όνομά σου, Θεέ μου, γιατί μου χάρισες τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός με επισκέφθηκε, γιατί είμαι του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι δικός μου. Δόξα στο όνομά σου, Πατέρα μου, επουράνιε, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι φίλος μου, είναι σωτήρας μου, είναι λυτρωτής μου, είναι ο αγαπημένος μου, είναι αυτός που με ελέγχει, που με προτρέπει, που με παιδεύει, γιατί θέλει να με πάει τέλειο στον ουρανό. Ένδοξη να είναι η είσοδός μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό μου παίρνει, μου αφαιρεί, μου βγάζει, μου κάνει, γιατί με αγαπάει. Σήμερα να πούμε, αδερφοί, ενώπιον του Κυρίου, αληθώς, Κύριε, φτωχός είμαι, γυμνός είμαι, τυφλός είμαι, ελεηνός είμαι. Και τότε έρχεται η φωνή του Θεού, είσαι, είμαι, Κύριε. Κοίτα τώρα τι θα κάνεις. Είναι η ευκαιρία που δίνει ο Χριστός σε αυτόν τον άνθρωπο και σε μένα σήμερα και σε εμάς σήμερα, αν θέλεις, και σε σένα σήμερα. Κοίταξε να αγοράσεις από μένα τον Χριστό χρυσίον δε δοκιμασμένον εκπυρός για να πλουτίσεις αληθινά. Θέλεις να είσαι πλούσιος αληθινά, πρέπει να αγοράσεις το χρυσάφι το δε δοκιμασμένο από εκεί τον Κύριο. Να αγοράσεις, δηλαδή να ξοδέψεις για να αγοράσεις, να θυσιάσεις για να αγοράσεις. Τι να αγοράσεις? Το χρυσάφι το δεδοκιμασμένο, το χρυσάφι το οποίο είναι πεντακάθαρο, άγιο από τη φωτιά, από το πυρ. Πώς καθαρίζεται το χρυσάφι? Στη φωτιά. Η φωτιά καθαρίζει το χρυσάφι. Πήγαινε να αγοράσεις αυτό το χρυσάφι. Πήγαινε να αγοράσεις από μένα το λόγο μου, τον αγιασμό μου, το θέλημά μου, το Χριστό. Πήγαινε να αγοράσεις το Χριστό, αδερφέ, σήμερα. Με όλη την καρδιά θυσίασε, ξόδεψε και πάρε το Χριστό στα χέρια σου. Μόνο το Χριστό. Για να είσαι πραγματικά πλούσιος. Αλλά στην παρουσία του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στη δόξα του Θεού. Και πήγαινε να αγοράσεις και ημάτια λευκά για να ντυθείς, γιατί αλλιώς θα φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητάς σου. Πήγαινε να αγοράσεις τον καθημερινό σου αγιασμό. Πήγαινε να διώξεις από πάνω σου κάθε έργο της σαρκός, κάθε φρόνημα της σαρκός, κάθε φρόνημα του κόσμου, διώξ' το. Διώξε κάθε τι που είναι έξω από το θέλημα του Θεού, να τα αγοράσεις για να ντυθείς τον καθημερινό σου αγιασμό, τα δικαιώματα των Αγίων στην καθημερινή σου ζωή. Και πήγαινε να αγοράσεις και κολούριον από τον Κύριο για να έχεις πνευματική όραση να βλέπεις καλά. Να βλέπεις μόνο το πρόσωπο του Χριστού. Μόνο το πρόσωπο του Χριστού. Να μην στρέφεται το βλέμμα σου σε άλλες αγάπες και σε άλλα ενδιαφέροντα και σε άλλες απόψεις. Να μην στρέφεται το βλέμμα σου στον κόσμο, γιατί όποιος έχει το φρόνημα του κόσμου θα οδηγηθεί εξάπαντος ταχαίως σε έργα της σαρκός. Είναι βεβαιωμένο, δεδομένο. Και μάθε ότι εγώ όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γι' αυτό προσπάθησε πια να γίνει ζηλωτής του Κυρίου και μετανόησε για τη ζωή που έκανες μέχρι τώρα. Ζηλωτής του Κυρίου. Και τώρα φανερώνεται, αδερφοί αγαπικοί, η προσωπική σχέση που θέλει ο Χριστός με τον άνθρωπο που ακούει τη φωνή του. Ιδού εγώ σήμερα, το σήμερα είναι δικό μου. Ιδού εγώ σήμερα στέκομαι μπροστά στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω και σε φωνάζω να μ' ακούσεις. Όποιος και αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει την καρδιά του, τότε εγώ θα εισέλθω προς αυτόν, θα εισέλθω προς αυτόν μόνο
για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Θα εισέλθω προς αυτόν, θα δειπνήσω με ταυτού και αυτός θα δειπνήσει με τεμού. Μία σχέση προσωπική με τον Χριστό, αυτή που θέλει. Μία σχέση αγάπης προσωπικής με τον Χριστό. Δεν θέλω κανέναν άλλον να δειπνήσω. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να τρώει μόνος του. Γι' αυτό ψάχνει να βρει παρέα. Όμως η καλύτερη παρέα είναι ο Χριστός. Να τρως με τον Χριστό. Δεν υπάρχει ωραιότερη παρέα. Και κάτω, αδερφέ μου. Πάρε το τραπέζι σου, βάλε το φαΐ σου, βάλε μια καρέκλα απέναντι και πες τώρα, Κύριε, θα φάμε μαζί και θα δεις τι θα κάνει ο Χριστός. Κάντο. Θυμάμαι μια φορά ήταν ένας αδελφός, δεν ήξερε και πολλά πράγματα, είχε στο Αίγιο ήτανε, δεν ήξερε να διαβάζει καθόλου και μου λέει, δεν ξέρω να διαβάσω, ούτε να προσευχηθώ. Αλλά όμως ο Θεός τον επισκεπτόταν. Τι να κάνω, λέω, πήγαινε, ρώτησε τον Κύριο. Το σκέφτηκε, αληθινή και τρομακτική για τη γνώμη μου, είναι μάρτυρες όλοι όσοι ήταν στο Αίγιο και η γυναίκα μου, ιστορία. Ένα πρωινό λοιπόν κατά τις 6 ώρα χτυπάει το κουδούνι μου, κοιμόμουν εγώ, ήταν ο, πώς τον λέγανε, Ηρακλής, ναι. Μου λέει, εγώ είμαι ο Ηρακλής, κύριε Γιώργο. Τι θέλεις, ρε, του λέω, ξημερώματα. Άνοιξε να σου πω. Με τις πιτζάμες ήμουνα, έκανε κρύο. Πάω, ανοίγω, γιατί ήταν μακριά το σπίτι που άνοιγε. Ανοίγω, έρχεται απάνω, κάθεται. Μου λέει, κάτσε να σου πω. Πες μου, βρε, Ηρακλή, του λέω. Μου λέει, θυμάσαι, μου πες να πάω να ρωτήσω τον Χριστό. Λέω, το θυμάμαι. Μου λέει, πρώτα πήγα, μου λέει, στη δουλειά σου και ρώτησα για σένα. Και είπα, τι είναι αυτός ο Κοροβές? Και μου είπανε, αιρετικός, αλλά είναι καλός άνθρωπος. Ρώτησα για τη γειτονιά και μου είπανε αιρετικός, αλλά καλός άνθρωπος. Και είπα, τώρα θα ρωτήσω τον Κύριο. Και κάθομαι όλη τη νύχτα και λέω, Χριστέ μου, πες μου. Τίποτα. Δεύτερη νύχτα, όλη τη νύχτα, Χριστέ μου, πες μου. Τίποτα. Και αυτή τη νύχτα μου λέει, σήμερα ήταν η τρίτη νύχτα, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Χριστός. Και έχω ένα τραπέζι που κάθομαι και τρώω μόνος μου. Και μου λέει, κάτσε, Ηρακλή. Και αυτός έκατσε στην άλλη καρέκλα. Και μου λέει, τι θέλεις να μάθεις, Ηρακλή? Και μου λέει, τα χάσα. Και είπα, για τον Κοροβέση, Κύριε. Και του λέει, ο Κοροβέσης και η οικογένειά του και η αγαπητή μου Αλεξία είναι δικοί μου άνθρωποι. Και μου είπε και άλλα, αλλά μου είπε να μην στα πω. Αδελφοί, να το κάνουμε. Κάντο. Θα έρθει να σε επισκεφθεί. Θα έρθει να φάει μαζί σου. Το θέλει. Μόνος σου. Δοκίμασε το. Βάλε το τραπέζι σου μόνος σου στην καρέκλα και απέναντι. Μεσημέρι, βράδυ. Δεν είναι ανάγκη να ξενυχτήσεις. Μακάρι και να ξενυχτήσεις. Και του πεις, Κύριε, θέλω να έλθεις να φάμε μαζί. Θέλω να έλθεις να συνομιλήσουμε. Κάντο μια, κάντο δυο, κάντο τρεις. Θα έλθει, αδελφοί. Θα τον δεις, αδελφοί. Γιατί σ' αγαπάει. Γιατί μ' αγαπάει. Δεν είναι ένας θεούλης μακρινός, άσχετος. Είναι ένας Χριστός που είναι εδώ. Εδώ είναι. Δίπλα σου κάθεται. Σ' αγαπάει. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Πιο σωστά, να τον αγαπήσεις κι εσύ με όλη σου την καρδιά. Με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Μην το εξουθενήσεις, κάντο και θα έρθεις να ομολογήσεις τη χάρη του, το ελεός του και τη δόξα του. Όστις έχει ατίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα το Άγιον προς την Εκκλησία. Αμήν.